Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον κλάδο των φωτογράφων πανελλαδικά μετά την κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων να αναθέσουν σε μια εταιρεία την προμήθεια συγκεκριμένων αστυνομικών τμήματων ανά την χώρα με ειδικά μηχανήματα λήψης και εκτύπωσης φωτογραφιών που προορίζονται για την έκδοση νέων ταυτοτήτων. Αυτόματα θα σημαίνει μια σημαντική απώλεια εσόδων για τα φωτογραφία που μέχρι σήμερα έβγαζαν αυτές τις φωτογραφίες για λογαριασμό των πολιτών. Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, τα φωτογραφία της Καβάλας έβαλαν λουκέτο από τις 11 και μετά, συμμετέχοντας στη στάση εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία και έδωσαν το παρόν σε συνάντηση στο ξενοδοχείο Γκάλαξη που οργάνωσε ο Σύλλογος Φωτογράφων Καβάλας. Εκεί ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παναγιώτη Γιασημάκη, για την υπόθεση που έχει ξεσηκώσει τον κλάδο και κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα για νέες κινητοποιήσεις, αν χρειαστεί. Μας ανακοινώθηκε ότι στο Υπουργείο υπάρχει σαφής κατεύθυνση ώστε η λήψη των φωτογραφιών να μην γίνεται από επαγγελματίες φωτογράφους και να γίνεται σε αστυνομικά τμήματα, επικαλούντουσαν λόγους ασφαλείας και οικονομικό κόστος. Εμείς έχουμε τα δικά μας επιχειρήματα, δεν συμφωνούμε ούτε για τους λόγους ασφαλείας, ούτε για το οικονομικό κόστος, ούτε καν ακόμα και για την ευρωπαϊκή οδηγία ή το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί δεν ισχύουν τα πράγματα τα οποία περνάνε προς τα έξω. Θέμα ασφαλείας γιατί, για το πώς βγαίνει η φωτογραφία, για την παρατήρηση. Θέμα ασφαλείας, γιατί και η ενημέρωση δικιά μας δεν είναι ακριβής. Το θέμα ασφαλείας τίθεται όσον αφορά το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί από την παράδοση των φωτογραφιών από τον φωτογράφο στον πολίτη μέχρι το να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί το διαβατήριο ούτως ή άλλως από την αστυνομία εκδίδεται. Το πρόβλημα βρίσκεται, κατά την άποψη του Υπουργείου, στο χρόνο που μεσολαβεί. Για μας είναι άτοπο, γιατί αστυνομικός βγάζει το διαβατήριο. Έτσι, δεν το βγάζει κάποιος υπάλληλος ο οποίος δεν έχει γνώση. Τώρα, το κατά πόσο μπορούν να παραποιηθούν οι φωτογραφίες από το κατάστημά μας μέχρι το αστυνομικό τμήμα, το θεωρώ... Ναι, αυτός είναι ο λόγος ασφαλείας. Ένας δεύτερος, ο οποίος χωρίς όμως να είναι επίσημος, είναι ότι λόγω πολλών είναι εύκολο να παραποιηθούν οι ελληνικές ταυτότητες. Λόγω της κλοπής των ελληνικών ταυτοτήτων είναι εύκολο για κάποιον να βγάλει ελληνικό διαβατήριο ενώ είναι αλλοδαπός. Πράγμα που πάλι δεν ισχύει, γιατί σας λέω, στον αστυνομικό θα πάει να βγάλει. Επίσης την Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Φωτογράφων Ελλάδος με πρόεδρο τον Σπύρο Διαμαντόπουλο συναντήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Τόσκα, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης Δημήτρη Αναγνωστάκη, καθώς και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και κατέθεσαν πρόταση για έναν τρόπο έκδοσης των ταυτοτήτων που αυξάνει την ασφάλεια του εγγράφου, μειώνει το κόστος του και ελαχιστοποιεί τον φόρτο εργασίας στα αστυνομικά τμήματα. Ο κ. Τόσκας έδωσε κατεύθυνση να παγώσει υπουργική απόφαση και να επεξετάσει η Επιτροπή την πρόταση των φωτογράφων με χρονικό όριο την Δευτέρα 5 Μαρτίου, ώστε να απαντήσει στο αίτημα της Ομοσπονδίας. Την ίδια ώρα, επιστολή παρέμβαση απέστειλε το επιμελητήριο Εύρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, μεταφέροντας την αγωνία των μελών του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φωτογραφίας αναφορικά με τις αλλαγές που δρομολογούνται στην έκδοση των αστυνομικών ταυτοτήτων και οι οποίες επηρεάζουν τον εν λόγω κλάδο. Κάποια τμήματα, όχι σε όλα τα τμήματα της αστυνομίας που υπάρχουν, μάλιστα στις διευθύνσεις, έτσι έχει προβλεφθεί, γιατί ακόμη είναι στη διαδικασία δημιουργίας του νομοσχεδίου και μάλιστα να τα πάρει μια εταιρεία, να δημιουργηθεί ένα μονοπόλιο, κάτι που εμάς μας βρίσκει αντίθετος, γιατί στο συγκεκριμένο κλάδο στο μελητήριο έχουμε 53 μέλη, οι οποίοι όπως μου είπαν τους χειμερινούς μήνες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εισόδημά τους, αγγίζει πάνω από 25% του τζίρου τους και θα απολέσουμε έτσι και άλλες επιχειρήσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι η επιχειρηματικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους δυσβάστακτους φόρους, ακόμη και με τις ασφαλιστικές φορές που είναι και αυτά έξτρα με άλλη φορολογία, με το φόρο αλληλεγγύης και με όλα αυτά που έχουν επέλθει στην οικονομία της χώρας μας, πάει να τους απελιστεί άλλο ένα έσοδο.